Αγρίεψε η κακοκαιρία Διομήδη στη Μέσαρα, καθώς το πέρασμα της καταιγίδας άφησε πληγές και το αποτέλεσμα των κεραυνών που έπεσαν ήταν να τραυματιστεί ένας άνδρας που μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Είχαμε τον τραυματισμό ενός συνάνθρωπού μας, ενός συμπολίτη στο Δήμο Φεστού από πτώση κεραυνού. Ευτυχώς ο άνθρωπος ήταν καλά στην υγεία του. Θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό περιστατικό που μας έχει απασχολήσει το διήμερο της έντονης κακοκαιρίας. Το γυμνάσιο και λύκειο Πόπιας μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Κι όμως είναι ο προάβλιος χώρος του σχολείου όπου έπεσε το τυχείο και αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή μαθητές, θα μπορούσε να προκληθεί ατύχημα. Το τυχείο έχει καταρρεύσει. Πήγε σε πρώτη φάση και βάλαμε κάποια κάγκελα και το προστατεύσαμε. Η διαφορά είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε άμεση μελέτη για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το τυχείο στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί φοβούμαι μήπως από τη στιγμή που έχει καταρρεύσει ένα τμήμα του, συνεχίσει η κατάρρευση και δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα. Απροσπέλαστος είναι ο δρόμος στο Αντισκάρι. Το οδικό δίκτυο έκλεισε, καθώς ο δρόμος υπέστη καθίζηση και σύμφωνα με τους οδηγούς έχει πάρει ύποπτη κλίση. Δεν υπάρχει ολική κατολίσθηση, υπάρχει μια αποχώρηση του δρόμου και εκεί πέρα έχουν μπει κάποιες κορδέλες προκειμένου να μην περνάνε τα αυτοκίνητα από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά πρέπει να είναι και εκεί πέρα άμεση παρέμβαση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ζητάμε και τη συνέργεια των πολιτών με την έννοια να είναι προσεκτικοί. Όταν έχουμε εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, καλό θα είναι να μην μετακινούνται. Και επειδή είναι περίοδο που ο κόσμος μαζεύει τις ελιές του, καλό θα ήταν να παρατείνει τη διαδικασία αυτή τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τις επόμενες μέρες θα διαφανεί αν η έντονη χαλαζόπτωση σε βορίζια και καμάρες προκάλεσε προβλήματα και στις καλλιέργειες, ενώ ο μεγάλος φόβος των κατοίκων της Μεσαράς είναι μήπως το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει υποστεί ζημιές και δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στις καλλιέργειές τους. Και επειδή το πέρασμα του Διομήδη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, οι κριτικοί θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή.